25 Όχι. Λοιπόν, θα το βάλουμε έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Θα το φτιάξουμε έτσι. Okay. Νομίζω ότι θα με βλέπουν καλύτερα τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου. Ξεκινάμε για το live το σημερινό. Θα περιμένω να μπείτε μέσα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μετάδοση. Λοιπόν, καταρχήν θα περιμένω το φίλο μου να μου πει αν φαίνομαι καλά ή όχι. Αν ακούγομαι καλά. Βλέπετε πλαγίωσε, τώρα πιστεύω να το φτιάξε. Λοιπόν. Ελπίζω να ακούγομαι και καλά. Θα περιμένω, είπαμε, να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε και το σημερινό live. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα για να μιλήσουμε. Θέλω να μου γράψετε, αν γίνεται, αν με ακούτε κανονικά. Δηλαδή αν η εκπομπή συμβαίνει κανονικά. Για να ξεκινήσω. Αν μπουν 30 άτομα μέσα θα ξεκινήσω. Σε μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και θα ξεκινήσω από τις αναρτήσεις που έκανα τις περασμένες μέρες, φίλοι μου. Το πρώτο πράγμα να αναλύσουμε λίγο για την αποδοχή. Έγραψα, οι άνθρωποι φοβούνται την αποδοχή επειδή νομίζουν ότι θα μείνει η συγκεκριμένη κατάσταση για πάντα. Λοιπόν, τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε, φίλοι μου, ότι ο νους μας έχει την δυνατότητα αυτό που σκέφτεται τη στιγμή τη συγκεκριμένη, την κατάσταση που είναι, να την προεκτείνει στο μέλλον και το παρελθόν. Αυτό μας κάνει να δυσκολευόμαστε πολλές φορές να μπορέσουμε να αποδεχτούμε μια κατάσταση ότι συμβαίνει, γιατί ο νους μας την προεκτείνει στο μέλλον και νομίζουμε ότι θα μείνει για πάντα. Τις περισσότερες φορές ένας άνθρωπος που είναι σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, χαμηλών δονήσεων, σκέφτεται ότι όλη τη ζωή του ήταν έτσι και ότι όλη τη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστεί έτσι. Και αυτό δεν τον κάνει ικανό να αποδεχτεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτός όμως που είναι συγκεκριμένος, συνειδητός στη στιγμή, αποδέχεται την κατάσταση πιο εύκολα με την ενθύμηση των περασμένων εμπειριών που έχει περάσει. Με την ενθύμηση ότι τα πάντα στην αρμονία πάνε σε κυματοειδή μορφή και θα έρθει και το επόμενο, θα έρθει και η άλλη κατάσταση, θα έρθει το διαφορετικό πάλι, θα έρθει το ωραίο. Αυτό όσον αφορά τους ανθρώπους, έτσι, που λειτουργούν πάρα πολύ στο διανοητικό και μένουν, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση με το φόβο να τη διώξουν γρήγορα, να μην μείνει για πάντα. Η αποδοχή μιας κατάστασης την κάνει ακριβώς να γίνει δική μας και ότι είναι δικό μας μπορούμε να το χειριστούμε ανάλογα. Ό,τι δεν είναι δικό μας δεν μπορούμε να το χειριστούμε για να το διώξουμε. Λοιπόν, και
Θα προχωρήσω στην επόμενη ανάρτηση που έκανα ή στην προηγούμενη, για να δω. Λοιπόν, και να πούμε το άλλο θέμα. Αυτός που πολεμά τον ενθουσιασμό του καταστρέφει την καλύτερη ασπίδα ενάντια στους εχθρούς του. Θα σας αναλύσουμε λίγο αυτό να δούμε τι σημαίνει. Έχουμε πει πολλές φορές, φίλοι μου, ότι όταν ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας, τη μέγιστη ενεργοποίησή μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς εκείνη τη στιγμή είμαστε στις μεγιστές ενέργειες που μπορούμε να έχουμε. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς κρατάμε τον εαυτό μας σε συνεχόμενο όσο μπορούμε ενθουσιασμό, σε συνεχόμενη ένωση, σε συνεχόμενο κανάλι, εκείνες τις στιγμές, φίλοι μου, τα διάφορα όντα, θα λέγαμε, τα εθερικά, είτε είναι δεύτερης πυκνότητας συνείδησης που σημαίνει μηχανικά, είτε τέταρτης πυκνότητας συνείδησης που σημαίνει αυτοσυνείδητα, πιο πάνω θα λέγαμε για τον άνθρωπο, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να μας πειράξουν, γιατί εμείς όταν δημιουργούμε το κανάλι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε όντα μέχρι έκτης πυκνότητας συνείδησης, μέχρι τον άνθρωπο άγγελο. Οπότε κάθε φορά εμείς, ακολουθώντας το μέγιστο ενθουσιασμό μας, δημιουργώντας το κανάλι με τον ανώτερο εαυτό μας, είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Και κανένα «ον», θα λέγαμε, κατώτερη συνδυσιακής κατάστασης από την τέταρτη πυκνότητα και κάτω μες στην πολικότητα, εγωιστικό, αρνητικό ή μηχανικό, γιατί όπως είναι τα παράσιτα στον οργανισμό μας, έτσι είναι και τα εθερικά παράσιτα. Έτσι, μηχανικά όντα, θα λέγαμε, που εισβάλλουν στον οργανισμό μας και λειτουργούν κάτω από τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, από το συγκεκριμένο βαμπυρισμό που παίρνουν μέσα από την άβρα μας. Χοντρικά. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς είμαστε σε μια δόνηση συγκεκριμένη, αυτά δεν έχουν πρόσφορο έδαφος, οπότε απορρίπτει ο ίδιος ο οργανισμός μας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και με τις αρρώστιες, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και με όλα αυτά τα πράγματα που θέλουν στην πραγματικότητα να φύγουν από τη ζωή μας. Βλέπετε, φίλοι μου, όταν μια κατάσταση έρχεται, ένα συνέστημα στη ζωή μας, είναι προτιμότερο εμείς να θυμηθούμε τη διαφορετική δόνηση παρά να πολεμήσουμε την ίδια την κατάσταση. Να το πω άλλη μια φορά, όταν εμείς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ότι βρίσκεται κάτω από ένα συγκεκριμένο αρνητικό συνέστημα, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι πολεμάνε αυτό το συνέστημα, το βιάζουν, πάνε να το διώξουν. Όμως αντί να ασχοληθούμε με αυτό βία και να το διώξουμε, μπορούμε απλά να ενθυμηθούμε άλλη κατάσταση του εαυτού μας, που είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, που είμαστε υγιείς, που είμαστε ερωτευμένοι, που είμαστε σε μεράκι. Το καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό να το κάνετε πρακτική αυτό, αντί να κάθεστε αυτόματα να σπρώχνετε την άλλη κατάσταση. Πιο καλά να θυμηθείτε να τραβήξετε την κατάσταση που σας συμφέρει, παρά να σπρώχνετε την κατάσταση που δεν σας συμφέρει. Αυτά λοιπόν ήταν για να το γράψω, για να σας εξηγήσω καμιά φορά για τις αναρτήσεις τις οποίες βάζω καμιά φορά και προχωράμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα που θέλω να σας πω, φίλοι μου, μια που γράψαμε για τους ομοφιλόφιλους και για την ενδοσία παιδιών και για την ένωση, για το τάντρα μεταξύ αντρός και γυναίκας και γενικά των αντιθέτων δυνάμεων, θέλω να σας εξηγήσω ένα πράγμα και δώστε μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα σας πω. Οι αριθμοί, βλέπετε ότι είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μεταξύ τους υπάρχει ζυγός, μονός, ζυγός, μονός. Δεν είναι όλοι ζυγοί, ούτε όλοι μονοί, αλλά πάνε να αλλάξει. Αυτό συμβαίνει και στα επίπεδα μέσα μας, φίλοι μου. Κάθε φορά που εμείς είμαστε στο φυσικό άντρες, στο αστρικό είμαστε, θα λέγαμε, στη θηλυκή ενέργεια. Και θα λέγαμε στο διανοητικό, είμαστε, θα λέγαμε, πάλι ασανική, στο αιτιατό και πηγαίνει διαφορετικά. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει για να υπάρχει μια πολικότητα, γιατί μέσα από την πολικότητα δημιουργείται μαγνητισμός και μέσα από τον μαγνητισμό δημιουργείται ένωση. Οπότε πρέπει να καταλάβετε, όταν εμείς λοιπόν στην φυσικότητα που έχουμε ερχόμαστε σε επαφή με το άλλο φύλλο, έχουμε πει ότι η φυσικότητά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση του εαυτού μας. Το συνειδητό κομμάτι μας είναι ο εαυτός μας και τα πάντα που υπάρχουν αποτελούν το υποσυνείδητό μας. Κάθε φορά εμείς μέσα στο δικό μας υποσυνείδητο που προβάλλεται σαν τη ζωή ολόκληρη που έχετε, εκτός από τον εαυτό σας που είναι το συνειδητό. Εσείς ενώνεστε με τον καθρέφτη εκείνο που αντιπροσωπεύει την άλλη ενέργεια, την άλλη ενέργεια, την άλλη πολικότητα. Και τα αντίθετα ολοκληρώνονται και εσείς ολοκληρωθείτε, αυτόματα η ολοκλήρωση
στην ευθεία σημαίνει άνοιγμα προς τα πάνω. Η ολοκλήρωση στην ευθεία δηλαδή μεταξύ άντρα και γυναίκα, γυναίκα και άντρα, σεμικό και θηλυκό, αυτόματα συμβαίνει η ολοκλήρωση εμένα με το αστρικό μου επίπεδο. Το καταλαβαίνετε να πω. Αυτόματα, αν τα αστρικά δύο ανθρώπων ενωθούν, η ολοκλήρωσή τους αυτόματα σημαίνει προαγωγή στο επόμενο επίπεδο εμάς με το διανοητικό μας. Έτσι κάθε φορά όταν εμείς ολοκληρωνόμαστε με το επίπεδο του υποσυνείδητού μας στην πραγματικότητα που ζούμε, έτσι ακριβώς αυτομάτως γίνεται η ανάβαση στο επόμενο επίπεδο του άλλου επίπεδου συνειδητότητάς μας. Αυτό σας το λέω για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια εντύπωση μέσα μας που δεν είχαμε πριν σχετικά με την πολικότητα και πώς εμείς χειριζόμαστε την πολικότητα για να έρθουμε σε μια ολοκλήρωση και να μεταβούμε με την ολοκλήρωση του ανώτερου επίπεδου. Βλέπετε ακόμα και στην κουνταλίνη αυτό που γράφουν στις εικονογραφίες ή πάει έτσι η ενέργεια και εναλλάσσεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε με τις ενώσεις. Πρέπει να δουλεύουμε λοιπόν με τα αντίθετα, να ολοκληρώνουμε τα αντίθετα για την ίδια ενέργεια διασπασμένη διαφορετικά. Αυτό επίσης σημαίνει, φίλοι μου, ότι σε μια χρονογραμμή αναγκαστικά εσείς είστε που είστε άντρες, είστε συνέχεια άντρες. Μην ακούτε αυτές τις ιστορίες που λένε ότι μία ήταν γυναίκα, την άλλη άντρα, την άλλη γυναίκα, την άλλη άντρα και μπέρδεψε τη ζωή σου και. Δεν υπάρχουν αυτά, σκορεδεύουν. Όταν εσείς ξυπνάτε την επόμενη μέρα από το σήμερα, δεν είναι δυνατόν να είστε γυναίκα και να είστε άντρας και την άλλη μέρα ξυπνάτε και να είστε γυναίκες και την άλλη μέρα να ξυπνάτε και να είστε άντρες και την άλλη μέρα να ξυπνάτε και να είστε γυναίκες. Πρέπει να καταλάβετε ότι από τη στιγμή που εκδηλωθήκατε σε μια ακτίνα δημιουργίας μέχρι το φυσικό, από εκεί που υπάρχει ψυχή σας, θα λέγαμε μέχρι το φυσικό, στον επόμενη θα λέγαμε κύκλο, εφόσον ξαναέρθει η ώρα να ξαναδιαλυθεί και να γίνεται ενέργεια, μετά στην επόμενη ακτίνα δημιουργία σας θα είστε στην πραγματικότητα το ανάλογο φύλο που έρχεται να παίξετε στις δικές σας εξελικτικές πορείες. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε ορισμένο κύκλο εισαρκώσεων εμείς μπορούμε να είμαστε μόνο άντρες και σε ορισμένο κύκλο εισαρκώσεων μπορεί να είμαστε γυναίκες. Έτσι, αλλά θέλει ένα ολοκληρωμένο κύκλο εσαρκώσεων. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να μεταπηδάει τόσο εύκολα όπως αυτά τα πράγματα που ακούγονται. Τώρα τι συμβαίνει, για ποιο λόγο λένε καμιά φορά ότι γεννιούνται οι άνθρωποι και έχουν μέσα τους ορισμένες οθήσεις, όσεις θα λέγαμε, εκτός από το DNA, γιατί το DNA δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η δική μας ψυχή θα λέγαμε ενεργοποιημένη. Το πώς ενεργοποιούμε την ψυχή μας εκδηλώνεται και μέσα από το DNA, ποια κομμάτια εκδηλώνουμε την ψυχή μας. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που η καταβολή του αστρικού του περνάει πάρα πολύ μέσα στο φυσικό και δεν έχει ισορροπία, είναι φυσικό να εκδηλώνει τις ενέργειες που έρχονται από το αστρικό του πιο πολύ στο φυσικό του ώστε να το επηρεάσει παραπάνω. Έτσι βλέπετε μερικούς ανθρώπους που είναι άντρες, το αστρική τους μορφή να έρχεται και η θηλυκή ενέργεια να τους υπερπηδάει, έτσι, που αυτό στην πραγματικότητα έρχεται να το δείξουμε με μερισμένα σενάρια και αυτομάτως από την άλλη πλευρά τι έχουμε. Έχουμε ορισμένες, θα λέγαμε, γυναίκες που η αστρική τους μορφή, θα λέγαμε, ξεπερνάει παραπάνω σε ισορροπία τη φυσικότητα και αρχίζει και δουλεύουν πιο πολύ, θα λέγαμε, και αυτό φαίνεται σε εμάς σαν ενάντια στη φύση, από ό,τι λέμε. Αυτά είναι μια εσωτερική προσέγγιση για να καταλάβετε πάνω κάτω το σκελετό για το πώς δουλεύουν έτσι αυτές οι ενέργειες. Και πάνω σε αυτό, μια που το ανέφερα, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις περασμένες ζωές. Ακούω πολλές θεραπείες, λένε για τις περασμένες ζωές και όλα αυτά τα πράγματα. Φίλοι μου, οι περασμένες ζωές δεν είναι τίποτα άλλο παρά σενάρια, όπως η συγκεκριμένη ζωή που έχετε. Αυτή η συγκεκριμένη ζωή που έχετε είναι ακριβώς όλο το ρεζουμέ των προηγουμένων ζώων σας. Όπως είναι όλο το ρεζουμέ του DNA που θα δείτε ότι φεύγουμε σαν μικρό, θα λέγαμε σκουλικάκι, σαν μέσα στο νερό, όπως γεννήθηκε η ζωή από τη θάλασσα και εμείς προχωράμε και παίρνουμε στην πραγματικότητα σαν έμβρια που είμαστε, σαν σπέρμα, όλες τις μορφές μέχρι να φτάσουμε στην ανθρώπινη. Έτσι γίνεται και ψυχολογικά, έτσι γίνεται και οι ζωές. Βλέπετε, κάθε φορά η ζωή μας εκτυλίσσει όλο το κάρμα των προηγούμενων ζωών, για να κλείσει ο κύκλος, σας είπα, για να κλείνει ο κύκλος, εξαιτία εμείς δεν τον κλείνουμε και φτιάχνουμε και άλλο κάρμα. Αλλά κάθε φορά από την ηλικία που ξεκινάτε την παιδική μέχρι την ηλικία που φτάνετε στο εδώ και τώρα, αντιστοιχούν σε περασμένες ζωές. Οπότε μόνο για το εγώ και την περιέργεια είναι αυτό που λένε να κάνεις θεραπεία από τις περασμένες ζωές. Μπορείς από τη συγκεκριμένη ζωή να κάνεις θεραπεία. Και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί η θεραπεία ποτέ δεν βρίσκεται στο σενάριο. Άλλωστε πηγαίναμε πίσω ζωές και θα φταίγε ο Αδάμ και η Εύα. Και αν δεν έφταιγε ο Αδάμ και η Εύα, θα έφταιγε, θα λέγαμε, ο Θεός που μας έφτιαξε.
δεν παίζει ρόλο στην πραγματικότητα το σενάριο. Δεν παίζει ρόλο αν ήταν με τον πατέρα, από τη μάνα, από την προηγούμενη ζωή, από την προπροηγούμενη, από τον παγετό, από την ΕΔΕΜ ή από οτιδήποτε άλλα πράγματα. Παίζει ρόλο την ενέργεια να τη δούμε στον κύκλο της. Αυτό σημαίνει να καταλάβω την αιτία, να την ενώσω με το αποτέλεσμα. Οπότε βλέποντας την ενέργεια, συνειδητοποιώντας την ενέργεια σε όλο τον κύκλο της, έχω γίνει κάτοχος της ενέργειας. Και αυτή η εμπειρία με βάζει στο επόμενο σκαλοπάτι που σας είπα προηγουμένως. Δεν παίζει κανένα ρόλο, φίλε μου, σε ξαναλέω, το σενάριο. Το σενάριο είναι απλά ενδείξεις. Πάμε τώρα για τις θεραπείες. Πολλές φορές βλέπω ανθρώπους να κάνουν όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη θεραπεία, έτσι. Δεν κατακρίνω και να συνεχίσετε να τις κάνετε όπως τις κάνετε, αλλά να ξέρετε τι κάνετε. Για ποιο λόγο εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη θεραπείες και δεν λέω ποτέ ότι σας κάνω θεραπείες και ποτέ δεν λέω ότι είμαι θεραπευτής και όλα αυτά τα πράγματα, αν έχετε παρατηρήσει. Γιατί σας είπα, η ψυχική εξέλιξη είναι ακριβώς η θεραπεία όπως σας εξήγησα και προηγουμένως. Αλλά τα υπόλοιπα που κάνουν οι άνθρωποι, ενεργειακές, εναλλακτικές, όπως σας λένε θεραπείες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανακουφίσεις. Αλλά προσέχτε, όταν κάθε φορά η ασθένεια μέσα μας εκδηλώνεται, σημαίνει ότι είναι μία ένδειξη, σημαίνει ότι είναι μία μύηση, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο πίσω της κρύβει κάτι πιο βαθύ. Όταν εμείς στο αμάξι μέσα βλέπουμε το λαμπάκι και ανάβει και το σβήσουμε, εκείνη την ώρα μπορεί να μας ζαλίσει το λαμπάκι ή ένας συναγερμός, αλλά αν το αφήσουμε και δώσουμε σημασία, θα το βγάλει το πρόβλημα αλλού στο αμάξι. Και το αμάξι θα μείνει από βενζίνη, από λάστιχο ή από μηχανή ή από ένα πράγμα συγκεκριμένο. Έτσι ακριβώς γίνεται, φίλοι μου, και όταν εμείς έχουμε ασθένειες. Η ασθένεια την καλεί το άτομο να την εκδηλώσει στην πραγματικότητα για ένα πιο σοβαρό εσωτερικό, θα λέγαμε, θέμα του. Που αν εσείς πηγαίνετε και εξαλείφετε τις ενδείξεις, πολύ απλά θα δείτε ότι εκείνη την ώρα μπορεί να νιώσετε μια ανακούφιση, σαν έναν άνθρωπο που ξυπνάει το βράδυ γιατί χτυπάει ο συναγερμός του σπιτιού του. Το κλείνει και ξανακοιμάται. Δεν θα ελέγξετε αν έχει κλέφτη. Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε, χτυπά ο συναγερμός. Μα ποια είναι η δουλειά του συναγερμού? Να σου κουφαίνει μες τη νύχτα να μπορείς να κοιμηθείς? Όχι. Είναι να σηκωθείς και επειδή χτύπησε ο συναγερμός, ναι με να το κλείσεις, το καταλαβαίνω και εκεί έρχεται ο πόνος, το καταλαβαίνω, το κλείσεις. Αλλά πρέπει να δεις από πίσω τι συμβαίνει. Μπήκανε κλέφτες μέσα στο σπίτι, μήπως άμα το κλείσω κοιμηθώ και χαλαρώσω τα αυτιά μου, μετά θα έχω μεγαλύτερα προβλήματα. Το καταλαβαίνετε, φίλοι μου. Αυτές οι θεραπείες τύπου μεταβολής της ενέργειας είναι μια αυξομοίωση της ενέργειας που σας βοηθάει να κάνετε την πραγματική εργασία. Δεν μπορείτε να στηριχτείτε εκεί. Τις περισσότερες φορές αυτές οι θεραπείες αναβάλουν την πραγματική μύηση και εσωτερική θεραπεία και την εξέλιξή σας που έχετε. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς τα πράγματα που θέλετε στην πραγματικότητα, δηλαδή να κάνετε, δεν είναι να ανακουφιστείτε μόνο από τον πόνο, φίλοι μου. Αυτό είναι προσωρινό. Αυτό που θέλετε είναι τελείως να μεταβείτε σε μια άλλη δόνηση για να μπορείτε να χαίρεστε καλύτερα τη ζωή σας. Αυτό θέλετε. Αλλά πάνω στον πανικό σας, πάνω στην άγνοιά σας, πιάνεστε από όπου μπορείτε. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι τι κάνουν? Όταν πάτε στο νοσοκομείο και είναι ένας γιατρός που τον βλέπετε ότι έχει, ας πούμε, ένα χαρτί, ότι έχει βγάλει, είναι κάποιος διευθυντής, έχει βγάλει την ιατρική, και ένας είναι πρωτοετής και έχει πάει απλά ένα έτος στο πανεπιστήμιο, κανείς δεν θα κάτσει να το χειρουργήσει ένας πρωτοετής, έτσι δεν είναι? Το να του δώσει μια συνταγή, ένα ντεπών και τα υπόλοιπα, αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά θα κάτσει κανείς να χειρουργηθεί ποτέ? Θα βάλει το παιδί του ποτέ να το χειρουργήσει ένας πρωτοετής? Όχι. Γιατί θα θέλει κάτι, ένα πιστοποιητικό. Βλέπετε, στην εσωτερική μας προσέγγιση τώρα, στον κόσμο των εναλλακτικών, δεν υπάρχει κάτι να μπορείς να μετρήσεις. Έτσι λοιπόν εκεί έχουν κρυφτεί πίσω όλα τα εγώ, όλες οι φιλοδοξίες, όλες οι δυναμίες, όλα τα κρυφά πάθη που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, γιατί εκεί κρύβονται και περιμένουν μέσα από πλασέμπο καταστάσεις να σε κάνουν εσένα να τους δώσεις αυτόν τη δύναμη. Για να μπορούν να βάλουν το εγώ τους κάτω με μια κατάσταση ότι αυτοί θεραπεύουν και είναι θεραπευτές, ότι αυτό που κάνουν είναι χρήσιμο και οτιδήποτε άλλο πράγμα μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι δεν το κακολογώ, αλλά αλήθεια είναι αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι το αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνω σε εισαγωγικά εχθρούς. Μπορεί να μην αρέσει τα αυτιά ορισμένων ανθρώπων αυτό. Δεν πρέπει όμως να σας πειράζει, γιατί συγχρονιστικά ο καθένας πάει εκεί που είναι να πάει και παίρνει το μάθημα που είναι να πάρει. Πάντοτε υπάρχουν δύο δυνάμεις, φίλοι μου, και μια τρίτη που να την αποφεύγετε. Η πρώτη δύναμη, σας λέω, είναι αυτό, το να κάνεις το θετικό. Είναι δύσκολο να τη μάθεις. Συνήθως μαθαίνουμε τη δεύτερη δύναμη που είναι το αρνητικό. Μαθαίνουμε την αποκοπή, τον διαχωρισμό, το εγώ μας, να ισχυροποιούμε το εγώ μας. Προσέξτε όμως, αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να μεταφραστούν σε φως.
και το αρνητικό και το θετικό. Το να καθόμαστε όμως και να ζούμε τη ζωή μας χωρίς εμπειρίες, χωρίς γνώση, χωρίς σοφία, αυτή είναι η τρίτη δυνάμη της, είναι η τρίτη δυνάμη της εντροπίας. Αυτό το πράγμα, φίλοι μου, δεν συμφέρει πουθενά. Εκείνη την ώρα αναλωνόσαστε. Θέλετε να πάνε να κάνετε σεξ και όρια, κάντε τα. Θέλετε να πάτε εκδρομές, κάντε. Θέλετε να ζήσετε τη νύχτα, ζήστε τη. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά να έχετε εκεί τον εαυτό σας. Να είστε παρόντες. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Το να κάνετε αρνητική επέκταση των εγώ δηλαδή, να επεκτείνεστε λοιπόν μέσα από το εγώ σας και να βγάζετε όλο τον εαυτό σας όπου πάει, μπορεί να μεταφραστεί σε σοφία. Το να μαζεύετε το εγώ σας και να αυξάνετε τον εσωτερικό εαυτό σας, μπορεί να μεταφραστεί και είναι σοφία. Το να κάθετε να ζείτε όμως μηχανικά, αυτό φίλοι μου δεν μεταφράζεται σε τίποτα. Έχει όφελο στη ψυχή σας, αλλά εσείς άμα δεν είστε συνδεδεμένοι με την ψυχή σας, πώς μπορείτε αυτό το όφελος να το κάνετε καθημερινότητα? Δεν μπορείτε. Είναι σαν να έχετε ένα αμάξι, να σας λένε όλοι ότι έχετε το καλύτερο αμάξι, αλλά εσείς να πηγαίνετε με τα πόδια. Βλέπετε, η συνειδητοποίηση είναι να μπορώ να χειριστώ ακριβώς τα εργαλεία. Ο ασυνείδητος άνθρωπος έχει όλα τα πλούτη του κόσμου, αλλά είναι φτωχός. Είναι αλλιώς λοιπόν να έχεις ένα αυτοκίνητο για να ξέρεις να το πάρεις ό,τι ώρα θέλεις, αλλιώς να έχεις λοιπόν μια γνώση και να μπορείς να χειριστείς ανά πάσα στιγμή, και αλλιώς να σου έχουν πει ένα εκατομμύριο πράγματα που να είσαι ανίκανος να τα δουλέψεις. Αυτό είναι όλη η ουσία. Και μια που είπα αυτό το πράγμα, βλέπετε μου έρχονται τώρα μετά το άλλο τώρα, θα σας πω για τη μνήμη. Η μνήμη που μπορεί να έχουμε μέσα μας, φίλοι μου, για να φτάσουμε σε μια κατάσταση αναβάθμισης του εγκεφάλου μας, ας πούμε ότι έχει μέσα έναν αποθηκευτικό χώρο ο κάθε εγκέφαλος. Πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι αυτός ο αποθηκευτικός χώρος, όταν εμείς παίρνουμε κάθε εμπειρία, που πάει και κάθεται, στο ψυχικό μας, τα λέγαμε πεδίο. Γιατί πρωτεύον κάθεται εκεί πέρα, ακόμα και όταν εμείς είμαστε ασυνείδητοι? Γιατί εκεί μεταφράζεται, σπάει, αποσυμβολίζεται τελείως το σενάριο, αποδομείται τελείως το σενάριο και μένουν ορισμένα μαθηματικά, κλασματικοί αριθμοί. Το ελάχιστο δηλαδή για να μπει στην ψυχή, γι' αυτό και η ψυχή τη χωράει παραπάνω εμπειρίες από τον κεφαλός μας. Παραπάνω εμπειρίες, γιατί είναι μεταφρασμένα σε πάρα πολύ λεπτή ενέργεια, οπότε χωράει παραπάνω. Όσο πιο όγκο έχουν τα δεδομένα, παραδείγματος χάρη όπως τα τραγούδια παλιά που μετά τα κάναμε επιθρία, μετά τα κάναμε επιτρί, μετά τα κάναμε ματρόσκα, έτσι και βγαίνουν συνέχεια ορισμένες μεταβολές συμπυκνώσεως, έτσι ακριβώς φίλοι μου γίνεται και μέσα μας. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μεταφράζει το σενάριο σε ενέργεια και να τη βάζει μέσα του και να παίρνει τη σοφία, αλλά παίρνει το σενάριο ολόκληρο, είναι φυσικό να μπουκώνει. Και βλέπετε ο άνθρωπος λοιπόν της κατώτερης, τα λέγαμε, βαθμίδας, που είναι χωρίς αυτή τη μετατροπή που σας λέω εγώ συνέχεια, μπουκώνει. Και επειδή μπουκώνει, γεμίζει. Και επειδή γεμίζει, πρέπει να αποβάλει. Και όταν αποβάλει, ξεχνάει. Το καταλαβαίνετε, και έρχεται η ρουτίνα, και έρχεται κάθε φορά να κοιτάει και να λέει αυτό το ίδιο η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, εγώ, η γυναίκα μου, η αγάπη μου. Όταν γίνεται 2 και 3 και 4 φορές και την κοιτάω, τι γίνεται? Γίνεται ρουτίνα. Και τι πρέπει λοιπόν? Πρέπει να. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Και έτσι η ζωή τι καταντά? Η ζωή καταντά μια συνηθισμένη ρουτίνα, γιατί απλά νομίζετε τα ξέρετε όλα. Και δεν έχετε αυτό το ωραίο της κάθε στιγμής, σαν να είναι η πρώτη φορά, να το βλέπετε και να το παίρνετε μέσα σας και να λέτε wow, wow, wow. Όπως βλέπετε κάθε φορά το παιδί σας και τα αγαπάτε κάθε φορά. Όπως βλέπετε κάθε φορά τον ουρανό και λέτε κάθε φορά wow, τι ωραίος ουρανός. Wow, τι ωραία σύντροφος. Wow, τι αγάπη που έχω για σένα. Wow, τι έρωτα. Αυτό είναι το μυστικό, να μπορείτε εσείς μέσα σας να υποστηρίζετε κάθε φορά. Όταν όμως ένας άνθρωπος γεμίζει, γιατί ο νους μας θέλει διαφορετικές εμπειρίες για να προχωράει, γεμίζει τον εαυτό του με τεράστιες βραδίκαυστες, τα λέγαμε έτσι, που δεν μπορούν να τροποποιηθούν, στερεά πράγματα δηλαδή, στερεωμένα, παγιωμένες αντιλήψεις, βλέπετε αυτές οι παγιωμένες αντιλήψεις φτάνουν στο σημείο κορεσμού. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να βγάζει πράγματα και να βάλει τα καινούρια. Να βγάζει πράγματα. Και κάθε φορά που περνάει μία και δύο και τρεις στιγμές σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, λέει το μάθα. Βλέπει τα δέντρα, εντάξει μωρέ, δέντρα είναι, τώρα τα δέντρα ασχοληθούμε. Βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο και ξεχνάει. Και ξεχνάει τα πάντα. Και ξεχνάει για ποιο λόγο ήρθε στη γη, ξεχνάει να βλέπει το ωραίο. Γιατί το ψάχνει συνεχώς αλλού, 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 αλλού. Και πάνε όλοι τυφλοί να γυρίσουν τον κόσμο, αλλά είναι τυφλοί.
Ένα τυφλό, όπου και να το πα, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Αλλά πάνε τυφλοί και θέλουν τη μία πάνω στο Μεξικό, την άλλη στην Αίγυπτο, την άλλη στην Αγγλία, την άλλη εκεί, 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 να γύσουν όλο τον κόσμο. Αχόρταγοι. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να δουν ακόμα και στα λίγα να έχουν μια όμορφη ζωή και να κοιτάνε και να βλέπουν το ωραίο ακόμα στα ίδια, στα συνηθισμένα που λένε οι άλλοι. Το καταλαβαίνετε, φίλοι μου, τώρα αυτό που λέω. Άρα τα πάντα βλέπετε ότι είναι αναβάθμιση συνείδησης. Ακόμα λοιπόν και η αγάπη, όπως σας είπα, για να μπορέσουμε να τη φτάσουμε, θέλει συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν εμείς λοιπόν με τη συνείδησή μας μπορούμε και αναλύουμε ακριβώς όπως κάνει το ψυχικό μας πεδίο τα γεγονότα, αυτόματα τι κάνουμε, ενωνόμαστε με την ψυχή μας. Κοιτάτε τι απλό που είναι. Όταν εμείς, σας το ξαναλέω, καθόμαστε και μπορούμε με το διανοητικό μας, έτσι, με την νόηση, τη διανόηση, τη διανόησή μας, να μπορούμε να αναλύουμε τα πράγματα και να μπορούμε να τα διασπάμε και να τα λύνουμε και να τα κάνουμε ενέργεια και εκείνη η θεραπεία, αυτόματα είναι σαν εμείς να διαβάζουμε το ψυχικό μας, το ψυχικό μας πεδίο. Άρα θα λέγαμε, φίλοι μου, ότι κάθε φορά οτιδήποτε εμπειρία έχουμε, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ένα σωματίδιο φωτός. Πού είναι ένα σωματίδιο φωτός και πού στέκεται πάνω μας, κολλημένο. Και λέμε, ω, το εθερικό σου πεδίο, η άβρα σου, που εκεί αποτυπώνονται οι εμπειρίες σου. Αλλά ποιος έχει πρόσβαση εκεί? Αν δεν μπορείς να κάνεις φως τα γεγονότα, πώς θα έχεις πρόσβαση στο φως μέσα σου? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να πω, φίλοι μου. Εξηγούμε ορισμένα πράγματα τώρα και δίνουμε την αλήθεια, δίνουμε το φως στα σκοτάδια για να έχετε μια τάξη μέσα σας και όλα θα μπουν στη θέση τους. Όλα θα μπουν στη θέση τους και όποιοι με ακούτε είναι ώρα να τα ακούσετε. Απλά όπως σας είπα, δωρεάν τα παίρνετε, δωρεάν θα τα μοιράσετε. Για τη μοιρασιά τώρα. Η πραγματικότητα που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μοιρασιά. Δεν θα είχαμε κοινή πραγματικότητα. Βλέπετε, όσο πολύ μοιράζομαι, υπάρχει το συλλογικό. Όσο πολύ μπαίνω στον εαυτό μου, υπάρχει το τομικό. Όσο πολύ είμαι έξω και έχω την εγρήγορση, υπάρχουν, θα λέγαμε, οι συχνότητες που είμαι στην κατάσταση Γ, Β, Α. Μπαίνω στον εαυτό μου, Θ, Δ. Ύπνος. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και ο άνθρωπος πηγαίνει μέσα, έξω, μέσα, έξω. Δεν το κάνει συνειδητά. Όπως καταφέρει να το κάνει συνειδητά και όπως ενώσει μετά το κανάλι, θα έχει αυτόματη ένωση σε όλους τους τομείς, σε όλα τα χέρια, θα λέγαμε, αναλόγως την ώρα που θέλει. Όταν θέλει να είναι εστιασμένος έξω, θα είναι εστιασμένος έξω. Και όταν θέλει να είναι μέσα του, θα είναι εστιασμένος μέσα του. Αλλά δεν θα παθαίνει αυτή την υπνηλία, την ενδιάμεση, το να μην ξέρει που είναι και να πετάει στη φαντασία του, στη μηχανική και όχι στη συνειδητή φαντασία του. Που η συνειδητή φαντασία είναι ένας διαλογισμός. Που μετά γίνεται, αν καταφέρουμε και φτάσουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει στις α, θα λέγαμε συχνότητες, τότε πολύ εύκολα έχουμε πρόσβαση και στη θήτα, ενεγρήγορση. Το καταλαβαίνετε, αυτό κάνω και εγώ στην πραγματικότητα. Πριν το καταφέρουμε, ναι, πρέπει να πηγαίνουμε στη θήτα, αλλά καμιά φορά να βάζουμε τη συνείδησή μας και στις δέλτα και να έχουμε συνειδητό ονείρεμα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά που σας λέω, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μόλις ανακαλύψεις, φίλοι μου, ένα μυστήριο, αυτό μεταξυκλειδώνουν όλα του ίδιου επίπεδου. Το ξαναλέω μια φορά. Μόλις ανακαλύψεις ένα μυστήριο, δηλαδή μόλις κάνεις ένα κλικ, ένα βαθμισή και ανέβεις ένα κομμάτι πιο πάνω, αυτόματα θα γίνουν ορατά όλα τα πράγματα που είναι σε αυτό το επίπεδο. Πριν κάνεις κλικ, θα είναι αόρατα. Σας είπα, άπειροι βλάκες δεν κάνουν έναν έξυπνο. Άπειροι βλάκες δεν μπορούν να κάνουν έναν έξυπνο. Όταν όμως κάνεις ένα κλικ, αυτόματα θα γίνουν ορατά αυτά που πριν ήταν αόρατα. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι λοιπόν η πραγματικότητα των δονήσεων και των συχνοτήτων. Τι άλλο ήθελα να πω? Δεν πειράζει, αυτά για σήμερα. Θα ασχοληθούμε τώρα με τις ερωτήσεις σας, φίλοι μου. Να κάνω ένα refresh για να δω τι μου έχετε γράψει. Εν πάση περιπτώσει, αν μ' ακούει ο Θανάσης, δεν ξέρω αν μ' ακούει, όπως μου στείλει τις ερωτήσεις ή ο Κώστας, γιατί εμένα το δείχνει το βίντεο live και καμιά φορά, για να δούμε. Πάμε λοιπόν λίγο στις ερωτήσεις σας, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να... Λοιπόν, δεν έχει ερώτηση.
Θέλετε να γράψετε καμία ερώτηση, φίλοι μου? Λοιπόν, γράψτε καμία ερώτηση όποιος έχει, να απαντήσουμε και μερικές ερωτήσεις, αλλιώς να προχωρήσω σε ένα άλλο θέμα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να βγαίνουν στον ήλιο, γιατί από τον ήλιο απορροφούν φως. Απορροφούν ενέργεια. Διψάνε για ενέργεια. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος να παίρνει ενέργεια. Έτσι, είπαμε, είναι ένα ον που για να ζήσει θέλει ενέργεια. Και υπάρχουν πολλές ενέργειες. Έτσι, πολλές βαθμίδες για τις ενέργειες. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος να βλέπει ήλιο, ειδικά εμείς οι άνθρωποι, οι λαοί που είμαστε κάτω από ηλιοφάνειες και έχουμε επίσης και τις τέσσερις εποχές, βλέπουμε μέσα μας πώς καμιά φορά αναλόγως τον καιρό πώς επηρεάζει την ψυχολογία μας. Έτσι τι κάνουμε λοιπόν, όταν έχει ήλιο, βγαίνουμε έξω και παίρνουμε από τον κοσμικό ήλιο, παίρνουμε από τη φύση, ζωντανεύουν τα χρώματα, όλα γίνονται ωραία, γίνεται ο πίνακας της ζωγραφιάς μας. Ένας πάρα πολύ όμορφος πίνακας που εμείς παίρνουμε συνεχόμενα ενέργειες, χρωματοθεραπεία, φως από τον ήλιο. Όταν αρχίζει και σκουρίνει ο ήλιος και μπαίνουν τα σύννεφα, πού πρέπει να πάρουμε φως? Πρέπει να πάρουμε φως από την ανθρωπότητα, από τον σύντροφό μας. Έτσι λοιπόν τον σύντροφό μας τον κάνουμε έναν δεύτερο ήλιο. Ένα δεύτερο ήλιο, γι' αυτό οι άνθρωποι όταν έχει χειμώνα και είναι κρύο και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα τους, που θέλουν περισσότερη ενέργεια, τι κάνουν, είναι πιο κοντά, άσχετα άμα τη λένε θερμική ενέργεια ή αλλιώς. Στην πραγματικότητα παίρνουν και την ενέργεια αυτή που λέω εγώ. Κάντε τον σύντροφό σας ήλιο. Και όταν δεν έχει τον εξωτερικό ήλιο, πηγαίνετε στον ήλιο του συντρόφου σας. Και ελάτε κοντά και πάρετε από εκεί λοιπόν την ηλιακή ενέργεια. Και αν δεν μπορεί ο σύντροφός σας, θα την πάρετε μέσα από τον εαυτό σας. Έχετε κι εσείς έναν ήλιο. Αυτοί οι τρεις ήλιοι στην πραγματικότητα, όταν συνδυαστούν, σας φέρουν έκσταση. Γιατί έχετε τρεις φορές ενέργεια, φίλοι μου. Γιατί είστε ένα, θα λέγαμε με τη φύση, ένα με τον άνθρωπο, με τον πλησίον και ένα με τον εαυτό σας. Τρεις ύλοι, ξέρετε πόσο φωτεινοί θα είσαστε. Και σας εύχομαι σε όλους να πετύχετε αυτό το τρισύλιο. Έτσι, να δείτε τι μέγιστο πράγμα που είναι να το πετυχαίνουμε αυτό. Με να το πετύχουμε ταυτόχρονα, είπαμε, πηγαίνουμε να αλλάξει, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα ο εσωτερικός ύλιος αντανακλάται και στον άνθρωπό σας, και έξω στον κοσμικό ήλιο. Και ο κοσμικός ήλιος αντανακλάται και στους τρεις σας. Έτσι. Όλα είπαμε είναι αντανακλάσεις. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα και φιλιά στην Βέρεια. Είναι η συνειδητή παρατήρηση διαλογισμός, μάλλον ρωτάει. Είναι η συνειδητή παρατήρηση διαλογισμός. Ο διαλογισμός, φίλοι μου, σας είπα, είναι η εθερική λογική. Δηλαδή τι, όταν γινόμαστε συνειδητοί πάνω στους νόμους που μας διέπουν έξω από τη φυσικότητα την οποία βλέπει το εγώ μας. Κάθε φορά εμείς που θα κάνουμε διαλογισμός πρέπει να είναι συγκεκριμένος για να μαθαίνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, ο συγκεκριμένος διαλογισμός δηλαδή τι είναι, να μπορώ να ενώσω εμένα την δική μου τη φυσική προσωπικότητα με την αστρική. Γι' αυτό πολλές φορές σας είπα πριν, ο άλλος πέφτει σε κύματα τέτοια που να νιώθει μια υπνηλία. Όμως η συνείδησή μας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να μπορούμε να κρατάμε την εγρήγορση εφόσον μπαίνουμε, θα λέγαμε, σε αστρική κατάσταση, σε υπνηλία. Σε βαθιά υπνηλία και με εγρήγορση μπορούμε να εστιάσουμε, να μαγνητήσουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Τι σας είπα προηγουμένως, τώρα δώστε βάση πάλι σε αυτό που θα σας πω, φίλοι μου. Όλα είναι μικροσωματίδια φωτός, έτσι. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε έναν έρωτα πάνω τους. Πρέπει να τα μάθουμε, να τα ερωτευτούμε, να τα αγαπήσουμε. Και αυτά όταν μας αγαπάνε, την ώρα που χρειαζόμαστε κάτι, θα έρθει. Θα έρθει με όποιο σενάριο χρειάζεται καλύτερα για να έρθει. Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε να τα έλκουμε γιατί δεν τα έχουμε αγαπήσει. Δεν τα ξέρουμε ακόμα καλά. Όταν αγαπήσετε εσείς λοιπόν τα μικροσωματίδια, τη φύση λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που δεν φαίνονται σε εμάς, αλλά ξέρω ότι είναι μικρά. Φωτομπαλάκια, ας το πούμε έτσι. Μικρές πραγματικότητες. Είναι ακριβώς όταν έπεσε το μήλο πάνω στον Νεύτωνα. Έτσι, τα μήλα ήταν πολλά. Ο Νεύτωνας ήταν ένας. Αλλά στην πραγματικότητα τι ήθελε? Ήθελε ένα μόνο μήλο χρειάστηκε για να έρθει συνειδητοποίηση. Βλέπετε, αλλά ήταν ανοιχτός. Και το μήλο ήρθε. Έτσι είναι οι πραγματικότητες, πάντοτε υπάρχουν. Καθόμαστε κάτω από τη μηλιά των πραγματικοτήτων. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αφαιθούμε, να το περιμένουμε από παντού, ακόμα και όταν έρθει στο κεφάλι μας από πάνω. Το καταλαβαίνετε τι λέω? Πρέπει να καταλάβετε πόσο εσείς πρέπει να γίνετε συμπαθητικοί με όλα αυτά τα μικροσωματίδια, με τη φύση. Παλιά τα λέγανε στοιχειώδη και στοιχειακά.
Καταλαβαίνετε όμως τι λέω. Αυτά εδώ πέρα τα πράγματα είναι αυτά που σχηματίζουν κάτω από τη δική μας, θα λέγαμε, συνείδηση του ανώτερου εαυτού μας, όλη την πραγματικότητα. Και έλκουν και φεύγουν όλα αυτά τα σενάρια που θέλετε στη ζωή σας να παίξετε για να επιβεβαιώσετε τον εαυτό σας κάτω από μια κατάσταση. Γιατί είστε τα πάντα, αλλά πάντοτε πρέπει να είμαστε μια κατάσταση εδώ, στον χρόνο που ζούμε. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε, επιβεβαιώνουμε κάθε φορά τον εαυτό μας. Επιβεβαιώνουμε κάθε φορά τον εαυτό μας σε αυτό που ήρθαμε να παίξουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όταν αγαπήσουμε λοιπόν αυτά τα στοιχειώδη, όταν αναλύσουμε μέσα μας και όταν δούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα είναι η ίδια ενέργεια διασπασμένη σε τόσα πολλά φώτα για να παίζει τις παλιές πραγματικότητες και εμείς έχουμε αγαπήσει, συμπαθήσει και έχουμε τη συνειδητή κατάσταση της ένωσής μας με όλο το σύμπαν, αυτόματα το σύμπαν γίνεται τόσο μεγάλο συνεργάτης που ανά πάσα στιγμή, έτσι και τα αφήσουμε, μας φέρνει αυτό που θέλουμε. Και έτσι γινόμαστε συνδημιουργοί με τον εαυτό μας και έτσι το θέλημά του είναι θέλημά μας. Και έτσι αυτό που θέλουμε γίνεται. Είναι μόνο μία ευθυγράμμιση των εγωικών επιθυμιών μας μαζί με τις ψυχικές επιθυμίες μας. Αυτό είναι η συνειδητή κρυστάλλωση της πραγματικότητας. Έτσι. Αν πραγματικά εμείς είμαστε σε ευθυγράμμιση με αυτό που θέλει η ψυχή μας, θα μπορούμε να το εκδηλώσουμε και πολύ άνετα και αυτόματα και αμέσως και με πληρότητα. Ασχέτως που θα μας πάει, αλλά θα μπορούμε να το εκδηλώσουμε. Όταν εμείς δεν είμαστε με το Θεό μέσα μας σε ισορροπία, τότε ο ίδιος ο Θεός, φίλοι μου, δεν αφήνει να εκδηλωθεί αυτό που θέλει το εγώ μας. Γι' αυτό πολλές φορές πάμε να το κάνουμε βία με την τεχνολογία, χωρίς να έχουμε πάρει την εμπειρία. Δεν είναι χαζός ο Θεός που μας έφτιαξε έτσι. Μπορεί να μας τελειώνει σε θεραπείες και γινόμαστε μια χαρά όλοι μέσα σε ένα λεπτό. Δεν πάει έτσι, φίλοι μου. Αφαιθείτε να ζήσετε τη ζωή σας που έχετε διαλέξει. Υπάρχει λόγος που την έχετε διαλέξει. Αφαιθείτε να τη ζήσετε. Στο μέγιστο. Δηλαδή με λίγα λόγια, αφαιθείτε να το ζήσετε, τι σημαίνει. Ότι δεν πάω από το φόβο να διαλέξω, πάω από τη χαρά, πάω από τον ενθουσιασμό, πάω από το μεράκι, πάω από τη θέλησή μου, γιατί εκεί μου δίνει μέσα μου και την ανάλογη ενέργεια για να το κάνω. Ό,τι δεν σας έρχεται ανάλογη ενέργεια είναι στην πραγματικότητα επειδή δεν το θέλει η ψυχή σας. Η ψυχή σας είναι ο παραγωγός. Δεν μπορεί να γυρίσετε καμία ταινία αν δεν σας δώσει τα λεφτά. Μπορεί να έχετε το σκηνοθέτη. Καλά κάνετε. Μπορεί να έχετε το σενεριογράφο. Καλά κάνετε. Αλλά η ψυχή σας είναι όλη η ενέργεια. Είναι αυτό που λέτε το σύμπαν συνωμοτή. Αν εσείς, φίλοι μου, δεν έχετε τον παραγωγό, δεν θα έχετε την κατάλληλη ενέργεια να μπορείτε να εμψυχώσετε το σενάριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλα είναι θέμα ενώσεως. 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 Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πώς ενεργοποιείται, λέει η Κατερίνα, ο τέταρτος εγκέφαλος, το είπαμε προηγουμένως, Κατερίνα. Όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα ενεργοποιούνται με την έννοια να μπορούμε να μπαίνουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο στο κέντρο μας. Δηλαδή να μαθαίνουμε την αγάπη. Η αγάπη, μπορεί να λέμε αγάπη, 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 αλλά δεν είναι συναίσθημα, φίλοι μου. Στην πραγματικότητα είναι συνειδητοποίηση. Όπως είπα και στην ανάρτηση για τις Κυριακές που κάνω διαλέξεις στο σπίτι μου, τα πάντα που σας λέω ήδη υπάρχουν. Η εξέλιξη είναι μόνο στη συνείδησή μας. Τα πάντα υπάρχουν. Η εξέλιξη είναι μόνο στη συνείδησή μας. Αυτό το κύμα, το ψευτοκύμα, αυτή η πλάνη ότι εξελισσόμαστε, είναι μόνο η συνείδησή μας. Είναι σαν να είμαστε σε ένα γήπεδο και στο γήπεδο να κάνουν το κύμα όλοι, δεν κουνιέται κανένας. Όμως μόνο να κατεβαίνουν. Δηλαδή ταλαντεύονται, αλλά δεν πάει κανένας πουθενά. Όμως εμείς τι κοιτάμε, το κύμα να γυρίσει και να λέμε: κοίτα, οι άνθρωποι κάνουν το κύμα. Και γύρω-γύρω όλοι σηκώνονται και εσύ βλέπεις το κύμα. Αλλά κανείς δεν πάει πουθενά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με την πραγματικότητά μας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με την πραγματικότητά μας. Η συνείδησή μας είναι αυτό που περπατάει και ταλαντεύεται ανασυχνότητα. Το πόσο εγρήγορση έχουμε, το πόσο συνειδητοποίηση έχουμε και περνάει πάνω από τις παράλληλες πραγματικότητες, θα λέγαμε, είναι η συνείδησή μας. Η φαινομενική. Σε ένα στατικό φως υπάρχει το φως από πάνω που τρέχει. Στο μαύρο φως που είναι η αληθινή κατάσταση του φωτός υπάρχει το λευκό φως που εκεί παίζονται όλες τις πραγματικότητες. Γι' αυτό τρέχει, γι' αυτό είναι ο Θεός το φως, το άσπρο, έτσι. Το πραγματικό, το άκτιστο φως είναι το μαύρο, θα λέγαμε. Που είναι σε αδράνεια, σε εισαγωγικά, και έρχεται σε δράση μέσω του λευκού φωτός. Να μην σας βάζω πολύ δύσκολα, εν πάση περιπτώσει. Λέει η Χρύσα, αν θέλεις πες μας λίγα λόγια για το ανσασέρ και πώς να μένουμε σε έναν όροφο. Πώς να κλειδώσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο. Κάθε κλείδωμα, φίλοι μου, γίνεται όταν εμείς έχουμε μια συνειδητοποίηση. Ένα αχά,
αλλά βαθύ. Κάθε κλείδωμα λοιπόν είναι ένα αχά, ένα γέλιο στην πραγματικότητα. Μια φορά φαίνεται τόσο εύκολο ότι ήταν, αλλά εμείς δεν το είχαμε καταλάβει. Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητοποίηση κάθε κλείδωμα. Το να μένουμε σε έναν όροφο, προσέξτε, είναι σημαντικό, είναι να έχουμε φτιάξει ένα μόνιμο κέντρο συνείδησης. Δηλαδή θα λέγαμε, όταν η συνείδησή μας λειτουργεί με επαναφορά σε ένα συγκεκριμένο κέντρο μέσα μας, τα λέγαμε στο τσάκρα της καρδιάς, στο ύψος της κουνταλίνη, αντί για το τρίτο ή αντί για το δεύτερο ή αντί για το πρώτο, τότε κάθε φορά που εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, η επαναφορά όπως το τιμόνι, μπορεί να στρίψουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά η επαναφορά θα μας φέρει ακριβώς από εκείνο το κέντρο που παίρνουν τα αποφάσεις. Όλα τα άλλα θα δείτε ότι δεν έχουν δύναμη να κάτσουν τόσο πολύ και ο πραγματικός εαυτός σας θα είναι στο τέταρτο τσάκρα της καρδιάς. Πιο πριν θα ήταν στο τρίτο, πιο πριν στο δεύτερο, πιο πριν στο πρώτο. Κάθε άνθρωπος λοιπόν βάσει της εξελικτικής του διαδικασίας έχει ένα μόνιμο κέντρο βάρους που για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να κάνει τον κύκλο των εμπειριών του παίρνει αποφάσεις από εκεί. Και αυτές οι αποφάσεις είναι οι καλύτερες που μπορεί να πάρει για τον εαυτό του. Του φέρουν την πληρότητα γιατί είναι μέσα στο μάθημά του. Το καταλάβατε. Άσχετα τι έκανε ο Χριστός, άσχετα τι έκανε ο Σωκράτης. Εσείς όμως έχετε ένα μόνιμο κέντρο βάρους. Και πάνω σε αυτό το πράγμα λέω στους φίλους μου τις διαλέξεις. Μπορεί να έρθει ο Χριστός, ο Σωκράτης, ο Σταμάτης, η κυρία Ματίνα, η Κούλα, ο φίλος σας και να σας δείξουν όλοι το χάρτη μέσα στον οποίο είστε. Και να σας δείξουν ότι εκεί στο τέλος είναι, θα λέγαμε, η σωτηρία σας, ο σκοπός σας, όπου θέλετε να φτάσετε. Στο χάρτη όμως πρέπει να έχουμε δύο σημεία. Το χάρτη και δύο σημεία. Ένα εκεί που θα πάμε και ένα, φίλοι μου, εκεί που είμαστε. Πώς είναι δυνατόν εσείς να θέλετε να πάτε κάπου όταν δεν έχετε την ταπεινότητα να ξέρετε που είσαστε? Πώς είναι δυνατόν? Άρα όταν πάτε σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί και βλέπει, θα λέγαμε, την αλήθεια, δεν είναι ότι βλέπει μια αλήθεια τη δική του και απλά στη δίνει για να έχετε τη δική του αλήθεια. Είναι ότι σας βοηθάει να δείτε τον εαυτό σας. Σας βοηθάει να δείτε την απόσταση από το σκοπό σας. Δεν έχει καμιά σχέση να σας σώσει, να σας κάνει, να σας δείξει. Όχι, αλλά σας βοηθάει να δείτε την απόσταση από το σκοπό σας. Κάντε με ευτική του Σωκράτη δηλαδή. Βλέπει αυτά που έχετε και τα βάζει σε τάξη. Για να μπορείτε εσείς να πάτε εκεί που θέλετε. Δεν τον νοιάζει που θα πάτε. Τον νοιάζει να σας βοηθήσει να πάτε πιο γρήγορα. Καταλάβατε. Όχι να σας πει πού να πάτε. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κάποιος που ξέρει να σας πει πού να πάτε. Μπορεί να σας πει αυτό που θέλετε, να βοηθήσει να το κάνετε πιο γρήγορα. Και θα δείτε στην πραγματικότητα ότι ενώ θα πάει να σας βοηθήσει, να σας δείξει καλύτερα πού θέλετε να πάτε, θα δείτε ότι μόλις φτιάξετε τα πράγματα μέσα σας, δεν θέλετε ποτέ να πάτε εκεί. Θέλετε αλλού να πάτε. Προχωράμε λοιπόν και παρακάτω. Και έχει πάει και 45. Για να μην σταλαιπωρώ, θα πω άλλη μια απάντηση. Θα σας πω άλλη μια απάντηση. Σε να απαντήσω μια άλλη μια ερώτηση δηλαδή. Τι λέει ο Κούστρας? Ναι. Έγραψες, Κώστα, αυτή που μου είχες πει? Για να την απαντήσω ή όχι? Λοιπόν, ο κόσμος αυτή είναι σε μια πλάνη αυτή την εποχή. Λοιπόν, ο κόσμος είναι σε μια πλάνη, λέει, αυτή την εποχή. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όταν μας ζητηθεί? Υπάρχει μια απλή απάντηση για να μπει στο κλίμα λίγο πριν τη διαδρομή του στην αυτογνωσία. Καταρχήν, φίλοι μου, σας είπα ότι επειδή οι περισσότεροι από εσάς, και συγγνώμη σας το λέω, δεν κατέχετε το σκελετό και γενικά δεν έχετε φάει την αφύπνιση που χρειάζεται για να πάρετε το δίπλωμα διδασκαλίας, να το πούμε έτσι, όπως γίνεται στην κοινωνία μας, έτσι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε βέβαια είναι οτιδήποτε κάνετε να βάζετε την καλή σας πρόθεση. Την καλή σας πρόθεση. Εφόσον διανοητικά κάτι μπορεί να μην το ξέρετε και να μην μπορείτε να το βάλετε έτσι κάτω από ένα σκοπό ή μπορείτε να διαβάσετε, να μην μπορείτε να διαβάσετε 100% των άλλων, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε τον εαυτό σας σε αγάπη και να εκπέμψετε όσο πιο αγάπη μπορείτε. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι. Δεν χρειάζεται καμία αναβάθμιση σε αυτό. Αρκεί να σκεφτείτε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που αγαπάτε, που σας βάζουν στο μέγιστο τη συνειδητοποίησή σας, στο μέγιστο που έχετε συνειδητοποιήσει την ολότητα του εαυτού σας και εκείνη την ώρα, αν θέλετε, να το σπρώξετε στον άλλον ενεργειακά, χωρίς καν να μιλήσετε. Έτσι. Αυτό εγώ προτείνω για τους ανθρώπους
Έτσι, που στην πραγματικότητα αυτό είναι και το μέγιστο που μπορεί να κάνουμε ο καθένας. Δεν έχει σημασία κάτω πώς μεταμορφώνεις την ενέργεια. Σημασία είναι ο άλλος να την παίρνει. Έτσι, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Σημασία είναι ο άλλος να την παίρνει. Όμως, τις περισσότερες φορές, επειδή ο ίδιος ο νους μας βάζει τύχη και δεν μπορεί να είμαστε ανοιχτοί ώστε να αρχίσει να παίρνει την ενέργεια χωρίς να μιλάω. Απλά να σε κοιτάω ή να σε κουμπάω. Και εσύ να παίρνει την ενέργεια αυτή, ο νους μας βάζει τύχη πολλές φορές. Και αναγκαστικά πρέπει να βρούμε μερικά κλειδιά να ξεκλειδώσετε ορισμένες πόρτες για να παίρνετε μετά την ενέργεια άμεσα, εύκολα. Κοιτάξτε τα παιδιά, κοιτάξτε παιδιά πόσο άνετα είναι στο να παίρνουν την ενέργεια. Άσχετα μας αν η κοινωνία τα κάνει, έτσι, τα κάνει προς ωφελός, ας πούμε, τα φτιάχνει μηχανάκια, γραναζάκια, έτσι. Άσχετα αυτό. Αλλά κοιτάξτε πόσο εύκολα το παίρνουν. Γιατί δεν είναι το διανοητικό. Κάθε τι να βάζει μπροστά τύχη, ασπίδες, αμφιβολίες, επεξεργασία, stop. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά με την έννοια της αγνότητας, να μπορούμε πλέον να τα παίρνουμε όλα. Έτσι, και να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι έχουμε καλό πεπτικό σύστημα, θα τα χωνέψει και θα κρατήσει αυτά που πρέπει να κρατήσει και τα άλλα θα τα διώξει. Ο μόνος λόγος που κρατάμε πράγματα που δεν θέλουμε και που δεν διώχνουμε πράγματα που πρέπει να φύγουν είναι το χαλασμένο διανοητικό μας. Να το ξέρετε αυτό, φίλοι μου. Οι πεπιθήσεις μέσα μας. Η Λίλε, μπορούμε να κοιτάμε τον ήλιο εκτός Ανατολή και Δύση. Τις περισσότερες φορές, όταν το κοιτάς τον ήλιο και δεν είναι σε οριζόντια κατένθεση με σένα, μπορεί να σου δημιουργήσει από τη φωτεινότητα που έχει και τις κάθετες ακτίνες που έχει πρόβλημα στα μάτια. Έτσι. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο να τον κοιτάς τον ήλιο, είναι να απορροφάς την ενέργεια του ήλιου. Οπότε σκεφτείτε μια απλό πράγμα ότι εσείς γίνεστε χρυσή όλη την άβρα σας και από το ηλιακό σας πνεύμα συνεχώς παίρνετε από την ατομικότητα του ήλιου στη δική σας ατομικότητα. Εντάξει, αυτό μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, απαντήσω άλλη μια τελευταία. Η Τάντρα λέει, ο Κώστας γίνεται, η Τάντρα γιόγκα γίνεται με σεξουαλική ένωση ή χωρίς. Γίνεται και με τα δύο τα πράγματα. Όμως κοιτάξτε, η σεξουαλική ένωση πάνω στην Τάντρα με συγκεκριμένες πρακτικές είναι σαν να κατεβάζεις ένα κεραυνό ολόκληρο. Και το άλλο απλά να έχεις ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλαβαίνετε, αν θες κάτι να το κάψεις, να το μετασχηματίσεις, να το αλχημικά να το αλλάξεις τελείως, δεν έχει καμία σχέση, φίλοι μου, όταν κάνουμε τάντρα με σεξουαλική ένωση και όταν κάνουμε τάντρα απλά με αναπνοές. Το ένα είναι κεράκι και το άλλο είναι ήλιος. Το ένα είναι σπιθύρας και το άλλο είναι φωτιά ολόκληρη. Λοιπόν, μέχρι εδώ οι απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μοιραστείτε όπως λαμβάνετε. Για τις διαλέξεις της Κυριακής, όποιος θέλει μπορεί να μου κάνει έτσι για να το βάλω στην ομάδα επικοινωνίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους, φίλοι μου.